Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγο, για δεύτερη φορά στη σημερινή συνεδρίαση, ακούσαμε ένα κρεσέντο ενός μυσαλόδοξου κηρύγματος. Αναφέρομαι για την παρέμβαση του κυρίου Γερμενή και την προηγούμενη του κυρίου Καστριάρη. Αυτές τις μέρες να γνωρίζετε κάτι, να θυμόσαστε κάτι, το οποίο δεν το ξεχνάει ο ελληνικός λαός. Είναι η δίκη του Παύλου Φίσα. Έστω για λόγους τακτικής θα έπρεπε να είχατε πιο χαμηλούς τόνους. Η δημοκρατία την οποία απεχθάνεστε και θέλετε να καταργήσετε σας δίνει το δικαίωμα να μιλάτε. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτό είναι ευχάριστο, γιατί κάθε φορά που μιλάτε αποκαλύπτετε το αποκρουστικό πρόσωπο των ιδεών σας, το αποκρουστικό πρόσωπο των νεοναζιστικών απόψεων. Να μιλάτε λοιπόν, γιατί αυτό αποτελεί ένα σήμα στον ελληνικό λαό για να σας έχει πάντοτε στο περιθώριο. Δεν θα σπαταλήσω άλλο το χρόνο μου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφαλτήριο για μια νέα αναπτυξιακή και παραγωγική προσπάθεια στη χώρα μας δεν μπορεί παρά να είναι η διαμόρφωση μιας νέας ενεργειακής πολιτικής. Στρατηγικός μας στόχος είναι η διαμόρφωση ενός οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμου μακροπρόθεσμου ενεργειακού πλάνου και υιοθέτηση μιας νέας δομής και ενός νέου μοντέλου λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς που θα έχει ως προτεραιότητα τα νοικοκυριά, τη στήριξη των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων μέσω εξασφάλισης ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας και την προώθηση ενεργειακών επενδύσεων με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία. Η διαμόρφωση μιας νέας ενεργειακής πολιτικής που να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις, και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Είναι άμεση προτεραιότητα αλλά και προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Στο πλαίσιο αυτό θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια ώστε να ενταχθούν σε αυτή τη στρατηγική οι σχετικές δεσμεύσεις και μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην τελευταία συμφωνία, με την κατάλληλη εφαρμογή τους στην ελληνική πραγματικότητα και όπου απαιτείται η εξέβρεση εναλλακτικών λύσεων και επιλογών. Στη διαδικασία αυτή θα επιμείνουμε ώστε η οποιασδήποτε απελευθέρωση της αγοράς στη βάση των ευρωπαϊκών οδηγιών δεν θα έχει πραγματικό όφελος αν δεν εξασφαλίζει επενδύσεις για την ασφάλεια εσφοδιασμού, αν δεν παρέχει καλύτερες υπηρεσίες, αλλά κυρίως φθηνότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας προς τους πολίτες και την οικονομία. Η κρίση του προηγούμενου αναπτυξιακού προτύπου, που οδήγησε και στην κρίση χρέους, παροξύνθηκε την πενταετία του μνημονίου, οδηγώντας στη μείωση της κατανάλωσης και της ενεργειακής ζήτησης. Μέσα σε αυτό το κλίμα μεθοδεύτηκαν πολιτικές ιδιωτικοποίησεις με επίκεντρο την ΔΕΗ και το Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το προηγούμενο πολιτικό σύστημα, με βάση τις ιδιωτελείς δεσμεύσεις και εξαρτήσεις, που δεν μπόρεσε να προσεγγίσει τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, να επεξεργαστεί και να υλοποιήσει έναν σύγχρονο μακρόπνο ενεργειακό σχεδιασμό. Έτσι, η ανεξέλεγκτη και αγοραία ανάπτυξη της παραγωγικής υποδομής της ηλεκτρικής ενέργειας διαμόρφωσε μια ψευδεπίγραφη εγχώρια αγορά ενέργειας. Ενεργοποιήθηκαν πολλοί μηχανισμοί αποζημιώσεων, ενισχύσεων και εν τέλει εγγυημένων κερδών για ένα κρατικοδίωτο ιδιωτικό τομέα παραγωγής και διάθεσης στην αγορά ενέργειας. Η ενίσχυση του μεριδίου του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα, αντί να διοχετευτεί στην άμεση καύση στη βιομηχανία και στα νοικοκυριά, χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή ηλεκτρισμού στις μονάδες φυσικού αερίου των ιδιωτικών παραγωγών, επιβαρύνοντας το ενεργειακό κόστος με τις αντίστοιχες κοινωνικές συνέπειες. Ταυτόχρονα, ο τρόπος που αναπτύχθηκαν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που αποτέλεσαν μια ακόμα αναπτυξιακή, μεγάλη εντός εισαγωγικών ιδέα, τις μετέτρεψε σε παράγοντα επιβάρυνσης του γενικού ενεργειακού κόστους και ιδιωτικής χειραγώγησης της αγοράς. Η χώρα λοιπόν παραμένει μέχρι σήμερα σε συνθήκες ενός αντιφατικού, αβέβαιου ενεργειακού τοπίου και ένα ασταθές και μεταβαλλόμενο ενεργειακό μείγμα καυσίμου χωρίς κανέναν απολύτως ενεργειακό σχεδιασμό. Η προσαρμογή του εγχώριου ενεργειακού συστήματος στα ευρωπαϊκά δεδομένα δεν έχει γίνει δυνατή μέχρι σήμερα με ευθύνη του παλαιού πολιτικού συστήματος. Η όποια εναρμόνιση της εγχώριας αγοράς στα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως αυτά έχουν οριστεί από την ευρωπαϊκή πολιτική της τρίτης δέσμης μέτρων και του Target Model, παραμένει υπό την ομοιρία ιδιωτελών ιδιωτικών συμφερόντων της κρατικοδίωτης και της κρατικοδίωτης επιχειρηματικότητας. Στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης στον ενεργειακό τομέα είναι ένα νέο δημοκρατικό ενεργειακό μοντέλο, με προτεραιότητες στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στην κατεύθυνση αυτή προκρίνεται η σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, ο κοινωνικά προσανατολισμένος σχεδιασμός της αύξησης της διείδησης και της διείδησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Κατά την περίοδο της προηγούμενης κυβέρνησης, της δικιάς μας κυβέρνησης, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, παρά την έλλειψη ρευστότητας, την υπερχρέωση της ενεργειακής αγοράς, πάρθηκαν μέτρα αντιμετώπισης των ελλειμμάτων και ρυθμίστηκαν οφειλές οικιακών καταναλωτών και επιχειρήσεων. Επανατροφοδοτήθηκαν με ηλεκτρικό ρεύμα εκατοντάδες χιλιάδες άποροι πολίτες μας. Χορηγήθηκαν γενναίες ρυθμίσεις οφειλών από τη νέα διοίκηση της ΔΕΗ. Ακυρώθηκαν οι αυξήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος που είχαν προωθηθεί εν κρυπτό από την απελπιστούσα συγκυβέρνηση. Σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ μειώθηκαν σημαντικά κατά τουλάχιστον 16% οι τιμές φυσικού αερίου. Πάγουσαν οι αυξήσεις στα ρυθμιζόμενα τιμολόγια δικτύων. Και κυρίως μέσα από μια σκληρή διαπραγμάτευση, τον τελευταίο μήνα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης της τελευταίας συμφωνίας, μετά από μια μεγάλη προετοιμασία, αποκρούστηκε εκτός των άλλων η άμεση ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ. Έτσι, η πρόταση της κυβέρνησης καταγράφηκε στη συμφωνία στα πλαίσια της αναζήτησης μιας εναλλακτικής λύσης. Αυτή η συζήτηση είναι εξέλιξη και πιστεύουμε τελικά πως θα αποτυπωθεί στο αμέσως προσεχές μέλλον σε έναν νόμο ο οποίος θα διαφυλάσσει το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ και δεν θα ιδιωτικοποιεί τον ΑΔΜΙΕ. Το ετόχρονο διάγραμμα διαχωρισμού και ιδιωτικοποίησης της μικρής ΔΕΗ που επανέφεραν με επιμονή οι δανειστές και τα εγχώρια συμφέροντα που είχε νομοθετηθεί και δρομολογήσει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ τέθηκε εκτός συζήτησης και ακυρώθηκε. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των διαφόρων μηχανισμών που ρυθμίζουν κανονιστικά την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στη βάση των γενικών πολιτικών ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ανοιχτά πεδία διαπραγμάτευσης και διεκδίκησης για τη διασφάλιση της ενέργειας ως κοινωνικού αγαθού και αναπτυξιακού μεγέθους με αποφασιστικό δημόσιο έλεγχο της οργάνωσης και διαχείρισης του όλου συστήματος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το διεθνές ενεργειακό περιβάλλον δεν εξαντλείται στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη βάση της ιδιαίτερης γεωπολιτικής θέσης της χώρας επιβάλλεται ένα συνεκτικό και μακρόπνο σχέδιο στρατηγικής που θα έχει ως στόχο την ενεργειακή κυριαρχία της χώρας με πλουραλισμό ενεργειακών πηγών, συνεργασιών και εταιρικών συμμαχιών. Η κυβερνητική πρόταση φιλοδοξεί να αξιοποιηθεί η θέση της χώρας στο διεθνές ενεργειακό πεδίο ως βάση επενδύσεων. Για τη συνολική οργάνωση του ενεργειακού πεδίου είναι απαραίτητη χάραξη και η υλοποίηση μιας εθνικής στρατηγικής, εναρμονισμένης με τις γενικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως προσαρμοσμένης στις οικονομικές, κοινωνικές, παραγωγικές και γεωφυσικές ιδιαιτερότητες της χώρας μας. Για αυτό σκοπό αυτό θα συστήσουμε Εθνικό Συμβούλιο Ενέργειας, στο οποίο θα κληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς του τομέα και όλες οι κατηγορίες των καταναλωτών. Ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας, παράγοντας που εναρμονίζεται με τη γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική. Η αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού, στο ΑΕΠ συμβάλλει στη διαμόρφωση του εθνικού ενεργειακού μείγματος, στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τη συμμετοχή της στην προστασία του κλίματος. Προκρίνεται η διαμόρφωση ενός πλουραλιστικού στις μορφές του κοινωνικού δημόσιου τομέα παραγωγής ενέργειας με πυρήνα τη ΔΕΗ, προστατευόμενη από τις πρακτικές ιδιωτικοποίησης. Στα επιβαλλόμενα πλαφόν παραγωγής και διανομής, η ηλεκτρική ενέργεια που προβλέπονται από τη συμφωνία ώστε να δημιουργηθεί τεχνητός χώρος σε ιδιώτες, οφείλουμε να σχεδιάσουμε τους θεσμικούς εκείνους χρηματοδοτητικούς όρους για τη σύσταση βιώσιμων εταιρικών σχημάτων σε συνεργατική βάση, συσχετισμένα παραδείγματος χάρη με την ενεργειακή αυτονομία επιλεγμένων νησιών, τις τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή υβριδικών συστημάτων, ακόμη και μορφές συμπράξεων ή και πραγματικών ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων, αυτοπαραγωγής βιομηχανικών μονάδων και συστάδων αγροτικής παραγωγής, μπορούν να αμβλύνουν με αυτόν τον τρόπο τις επιπτώσεις από το επιβεβλημένο με ποσοστά ανταγωνισμό. Καθοριστικός παράγοντας της ενεργειακής μας πολιτικής και στρατηγικής είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η ριζική αλλαγή του σημερινού ενεργειακού ισοζυγίου. Η δημόσια κατάρτιση ενός προγράμματος επενδύσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας θα συντελέσει στη μείωση του ενεργειακού κόστους, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας με την επαναδραστηριοποίηση μεγάλου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κατασκευαστικού κλάδου. Στη μεγάλη κλίμακα απαιτείται η μεσοπρόθεσμη αντικατάσταση με οικονομοτεχνικά κριτήρια των παλαιών ρυπογόνων λιγνητικών μονάδων με σύγχρονες πολύ καλύτερου βαθμού απόδοσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Απαιτείται εκ των πραγμάτων η ανασυγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών ώστε να ενισχυθεί ο ανεξάρτητος και υπέρ του δημόσιου συμφέροντος ρόλος τους.
να αναστραφεί μέχρι τις μέρες μας επίκληση κανόνων απελευθέρωσης της αγοράς για την πρημοδότηση ιδιωτών σε αυστηρό έλεγχο τιμών, λειτουργιών προσφοράς και παραγωγής με στόχο τη μείωση του γενικού κόστους των τιμών. Στόχος είναι η ένταξή του σε μια δημόσια ενεργειακή πολιτική που θα κατευθύνει και θα ελέγχει την αγορά σε πρακτικές που θα είναι συμβατές με κοινωνικές ανάγκες έναντι της ενεργειακής φτώχειας και παραγωγικής αποδόμησης. Η ανασύνταξη του ενεργειακού πεδίου μπορεί να απελευθερώσει το καθυλωμένο ερευνητικό δυναμικό της χώρας με δημόσιους όρους και κοινωνικά ωφέλιμα ερευνητικά αποτελέσματα. Μια συνεκτική στρατηγική παρέμβαση και σχεδιασμού στο ενεργειακό πεδίο οφείλει να αξιοποιήσει και να τροφοδοτήσει περαιτέρω τη δημόσια έρευνα σε κατευθύνσεις όπως καθαρές τεχνολογίες, αποταμιευτήριες ενέργειας, σε αυτόνομα συστήματα στα νησιά, υβριδικά συστήματα για την κάλυψη της στοχαστικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τεχνολογίες έξυπνων δικτύων μετρητών, μελέτες εφαρμογής δυνατοτήτων ανάπτυξης μονάδων μικρής ως μεσαίου μεγέθους ισχύως παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Επιδίωξη και στόχος της προτινόμενης αναμόρφωσης της λιανικής αγοράς του φυσικού αερίου παραμένει η ταχύτερη δυνατή μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία και στην οριακή κατανάλωση. Η αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου με άμεση καύση θα διαφοροποιήσει την πηγή προμήθειας. Η αύξηση της διασύνδεσης σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την επαναδιαπραγμάτευση των υφιστάμενων συμβάσεων με στόχο τη μείωση των τιμών, η επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου σε περισσότερες περιοχές της χώρας μαζί με τη διασφάλιση της δυνατότητας των καταναλωτών να επιλέγουν προμηθευτή οδηγούν σε εκλογήκευση των τιμών με στόχο να προσεγγίσουν το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνεται η διευθέτηση των ανοιχτών θεμάτων σχετικά με τον αγωγό ΤΑΠ, προκειμένου να διασφαλιστούν σε νέα βάση το κατά το δυνατόν μεγαλύτερα ωφέλη τόσο δημοσιονομικά όσο και για τις τοπικές κοινωνίες. Ας ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ πέρα. Η συμφωνία που είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τον ΤΑΠ δεν ήταν καλή συμφωνία. Προσπαθούμε έστω και την ίσα τη στιγμή να μπορέσουμε να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε να διορθώσουμε. Η διατήρηση της στρατηγικής θέσης του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ επιτρέπει διεθνείς συνεργασίες, αναφέρομαι στα ελληνικά πετρέλαια. Στρατηγική θέση δημοσίου στα ΕΛΠΕ επιτρέπει διεθνείς συνεργασίες στη μεταξέλιξη της εταιρείας σε διεθνή ενεργειακή εταιρεία με αυξημένο εξαγωγικό προσανατολισμό και τη συμβολή της εταιρείας στην εθνική ενεργειακή στρατηγική. Με βάση τη σημερινή δηληστική ικανότητα των ΕΛΠΕ, της τεχνολογικής υποδομής τους και τη υψηλή τεχνολογία του εργατικού δυναμικού που μπορούν να προωθηθούν αντίστοιχες πολιτικές. Η νέα διοίκηση έχει δώσει πράγματι πάρα πολύ καλά και σημαντικά δείγματα γραφής. Και ύστερα από αρκετά χρόνια φαίνεται ότι το 2015 θα κλείσει ως μια κερδοφόρα χρονιά για τα ΕΛΠΕ. Θέλω όμως στο σημείο αυτό να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στα συστήματα ασφαλείας των ΕΛΠΕ. Θυμόσαστε το τραγικό ατύχημα που ζήσαμε και μάλιστα ήταν την δεύτερη μέρα που ανέλαβε η νέα διοίκηση. Έχει γίνει μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια έτσι ώστε να αυξηθεί ο βαθμός ασφάλειας και συνθήκες εργασίας μέσα στα ΕΛΠΕ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυριότερη όμως ενέργεια αποτελεί η χάραξη ενός μακροχρόνου ενεργειακού σχεδιασμού που δεν διαμορφώθηκε ποτέ με αξιοπιστία στη χώρα μας, όπου θα τίθεται η αντικειμενική στόχη και οι επιπτώσεις στην εφαρμογή τους όπου είναι επιβεβλημένη. Σε σχέση με αυτό, απαιτείται να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την εγχώρια γεωθερμία. Η αξιοποίηση της γεωθερμίας που είναι συνεχούς διαθεσιμότητας ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στην Ελλάδα δεν υπάρχει μέχρι σήμερα. Καθόλου η αξιοποίησή της και δεν υπάρχει σήμερα ηλεκτροπαραγωγή γεωθερμικής προέλευσης. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα είναι τα δίκτυα και οι διασυνδέσεις. Η ανάπτυξη των διασυνδέσεων είναι καθοριστική σημασία στο ευρωπαϊκό σύστημα και στην ευρύτερη περιφέρεια της Βαλκανικής. Στο ελληνικό σύστημα, οι υφιστάμενες διασυνδέσεις δεν είναι πολύ ισχυρές και απαιτούνται νέες διασυνδέσεις που θα πρέπει να προωθήσει ο ΑΔΜΙΕ με προγράμματα που στο πλαίσιο προώθησης έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θα μας δώσουν την δυνατότητα να διασυνδεθούμε και με άλλες χώρες. Είναι και ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και τη χωροταξία. Φαντάζομαι ότι ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Τσιρώνης, θα αναφερθεί εκτενώς σε αυτά τα ζητήματα. Θέλω όμως να αναφερθώ σε δύο θέματα, τα οποία ένα αφορά την επικαιρότητα και το άλλο ακούστηκε εδώ από πριν από τον προηγούμενο ομιλητή από τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε της Νέας Δημοκρατίας, κοιτάξτε να δείτε. Όλοι αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη η οικονομία μας να είναι ανταγωνιστική.
Σημασία έχει τι περιεχόμενο δίνει ο καθένας στον ανταγωνισμό. Αν ανταγωνισμός είναι το πώς κάθε χώρα θα ανταγωνίζεται για να διαλύσει το κοινωνικό της σύστημα, το ασφαλιστικό της σύστημα, πώς θα μειώσει το εργατιακό κόστος, τότε αυτός είναι ένας ολέθριος και αντικοινωνικός ανταγωνισμός. Αυτή την αντίληψη σας τη χαρίζουμε. Εμείς θέλουμε πράγματι η χώρα μας να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, να μπορεί να είναι αξιόπιστη στον τομέα των νέων των καινοτομιών, να μπορεί πράγματι να καλύπτει κενά στην παγκόσμια αγορά. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πάνω σε αυτό υπάρχει μια τεράστια απόσταση και σε επίπεδο αντίληψης και σε επίπεδο πολιτικών. Και ένα τελευταίο. Θα μου το δώσετε αυτό γιατί αφορά τις κουριές. Και είναι επίκαιρο. Σας παρακαλούσα ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Σε ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Ένα λεπτό. Ακουστήκανε πάρα πολλά πράγματα γύρω από την υπόθεση των σκουριών πριν τις εκλογές. Τα περισσότερα ήταν εκτός πραγματικότητος και μάλιστα κάποια εγχώρια συστημικά μέτρα αναλάβαν εργολαβικά την προσπάθεια να παραπληροφορήσουν, να κάνουν τη νύχτα μέρα. Εμείς ξεκαθαρίσαμε κάτι, ότι η τοποθέτησή μας και η συγκεκριμένη απόφαση που πάρθηκε στις 19 Αυγούστου για την προσωρινή αναστολή των εργασιών στις κουριές δεν είχε προεκλογικό χαρακτήρα. Αντίθετα, εκείνη από την πεποίθησή μας ότι σε αυτόν τον τόπο πρέπει να προστατεύεται το περιβάλλον, η νομιμότητα, πρέπει να προστατεύονται το δημόσιο συμφέρον. Προσέξτε να δείτε. Και αναφέρομαι κυρίως στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος όταν λέτε ότι ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε με βάση αυτές τις αξίες που σας ανέφερα τις κουριές δίνει λάθος σήμα στο διεθνές επενδυτικό κοινό. Αν θέλετε να δώσουμε το σήμα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν έχει κανόνες, που δεν προστατεύει το περιβάλλον, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα τριτοκοσμική, τότε και πάλι εδώ διαφωνούμε. Όχι λοιπόν, η Ελλάδα είναι μια χώρα ευρωπαϊκή, η κυβέρνηση έχει εντολή να προστατεύει το περιβάλλον, να προστατεύει τους εργαζόμενους, τους πολίτες εκείνης της περιοχής και να υπερασπίζεται την νομιμότητα. Έτσι θα κινηθούμε από εδώ και μπρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο.